Νοσοκομεία με κλινικές τελεχωμένες και πόρτες ανοιχτές ζήτησαν εκατοντάδες πολίτες των Χανίων που πήραν μαζικά μέρος στο συλλαλητήριο για την υγεία στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Για να αγωνιστούμε για το αυτονόητο, για να αγωνιστούμε για το νοσοκομείο μας, για να αγωνιστούμε για την υγεία που μας αξίζει. Να μην φεύγουν τα παιδιά μας να χειρουργούνται στο Ηράκλειο, στην Αθήνα. Να βρίσκουμε ραντεβού, να μην πληρώνουμε για χειρουργία. Να είναι το νοσοκομείο και η υγεία αυτή που αξίζει στους πολίτες μας. Φοιτητές, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, αγρότες, μέλη δεκάδων σωματείων και φορέων δυνάμωσαν με την παρουσία τους στον αγώνα των Συλλόγων Εργαζομένων και των Γιατρών ΕΣΥ του Νοσοκομείου Χανίων, καλώντας την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να θεσπίσει κίνητρα για τη στελέχωση των κλινικών του νοσηλευτικού ιδρύματος που απειλούνται με κατάρρευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ήρθαν και στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στην κυβέρνηση για να κατανοήσει ότι ο κόσμος ζητάει δημόσια και δωρεάν υγεία. Και όχι επιπληρωμή όλα αυτά που πλήρωνε τόσα χρόνια. Το παρόν στο συλλαλητήριο έδωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, που τόνισε ότι η δημόσια υγεία βρίσκεται σε λειτουργικό αδιέξοδο. Ακόμη και το νοσοκομείο Χανίων αναγκάζεται πολλές φορές να βάλει ράτσα. Αν λοιπόν δεν βελτιώσουμε τους μισθούς, δεν βελτιώσουμε τα κίνητρα στους υγειονομικούς, ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Η κυβέρνηση μας εμπέζει, δεν μας εντάζει στα βαρέα και ανθυγενά επαγγέλματα, δεν μονιμοποιεί τους συμβασιούχους. Υπάρχει κύμα μαζικής φυγής που αν δεν ανακοπεί, καληνύχτα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το υγειονομικό συνδικαλιστικό κίνημα, οι εργαζόμενοι αλλά και η κοινωνία βρίσκεται για ακόμα μία φορά στον δρόμο για να διεκδικήσει και να διαφυλάξει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της υγείας πρόνοιας, για να διαφυλάξουμε ένα από τους βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους που είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλη την κοινωνία ότι ως εργαζόμενοι θα αφήσουμε τις πόρτες του Εθνικού Συστήματος ανοιχτές. Εκπρόσωποι των γιατρών και εργαζομένων κάλεσαν την τοπική κοινωνία να παραμείνει σε επαγρύπνηση και να μην επιτρέψει την εφαρμογή πολιτικών που οδηγούν την υγεία στην ιδιωτικοποίηση. Την υγεία που υποφέρει, την υγεία που νοσεί. Που νοσεί από ελλείψεις προσωπικού, από ελλείψεις γιατρών, που νοσεί από κλεισίματα πολλών κλινικών. Αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο και είναι δίκαιος ο αγώνας των υγειονομικών για ένα σύστημα υγείας δημόσιο και δωρεάν απέναντι στις επιλογές της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει, να εμπορευματοποιήσει, να φέρει τους εργολάβους στα νοσοκομεία και να μετατρέψει τους ασθενείς σε πελάτες. Η γνωστή κατάσταση όπως και σε όλο το νησί βρίσκεται η κατάσταση στο νοσοκομείο και γενικά και στα κέντρα υγείας και στην πρωτοβαθμιά υγεία. Τη συμπαραστασή του στον αγώνα των γιατρών και εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου δήλωσαν ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων.